Είναι Παρασκευή, ημέρα προσευχής για τους μουσουλμάνους. Στον Πειραιά αυτό το τζαμί λειτουργεί τα δύο τελευταία χρόνια και η συντριπτική πλειοψηφία των πιστών είναι Πακιστανοί. Σε αυτό το υπόγειο της οδού Μπουμπουλίνας που έχει μεταμορφωθεί σε χώρο λατρείας, ο ημάμης θα ξεκινήσει με το παραδοσιακό κήρυγμα σε περίπου 100 άτομα και θα ακολουθήσει προσευχή. Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο και τις συλλήψεις υπόπτων Πακιστανών από τη Scotland Yard και η πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα ένιωσε την πίεση, αφού όλα δείχνουν οι έρευνες να έφτασαν μέχρι την Αθήνα. Οι μυστικές υπηρεσίες φέρεται να έλαβαν επίγον σήμα από τη Βρετανική πρωτεύουσα ότι ονόματα και τηλέφωνα Πακιστανών που ζουν στην Ελλάδα βρέθηκαν στην ατζέντα υπόπτων για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο. Σε αυτό το τζαμί του Πειραιά συναντήσαμε τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας, Τζαβέντα Σλάμ. Μας μίλησε για το παρασκήνιο μιας μυστηριώδους απαγωγής στα Πετράλωνα. Κάποιος έκανε απαγωγή. Αμέσως τρέχαμε μπρος στα Πετράλωνα. Πήγαμε εκεί να μάθω ακριβώς τι έγινε, πώς έγινε, ποιος έχει κρατήσει. Και από εκεί μου είχαν πει, ήταν η αστυνομία που πέρασε σε σπίτι. Και όταν περάσανε σε σπίτι είχαν πει να μην μιλάτε, είμαστε αστυνομία, να μην ρωτήσετε, να μην μιλήσετε. Ο Σαΐντ βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα και δουλεύει σε οικοδομή εδώ και 4 χρόνια. Ζει μαζί με άλλους 6 συμπατριώτες του στην οδό Τέλου στα Ανωπετράλωνα. Γι' αυτόν η Παρασκευή 15 Ιουλίου, ακριβώς μια εβδομάδα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο, ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Αυτή τη βράδυ 11.30 ώρα ήρθανε το αστυνομία. Δεν ήξερα πριν ποιο ήταν η αστυνομία, ήταν εκεί. Ήρθανε και είπε παιδιά χέρια ψηλά και πάρετε χαρτιά μαζί και ό,τι έχετε και κινητά και λεφτά. Η επέμβαση των ανδρών ασφαλείας χωρίς στολή, χωρίς ένταλμα και παρουσία εισαγγελέα δεν διαρκεί πολύ. Συλλαμβάνουν 7 άτομα, τους κλείνουν τα μάτια, τους οδηγούν σε αυτοκίνητα και ερευνούν εξονυχιστικά το σπίτι. Δεν ξέρω πού πήγαμε και μετά με ένα δωμάτιο, δύο κρεβάτια και λέει παιδιά, ένα παιδί να κοιτάξει το άλλο τοίχο και ένα παιδί να κοιτάει το τοίχο άλλο. Αυτό βράδυ και πήρανε και το φωτογραφίες. Φωτογραφίες, μετά άλλη μέρα πάλι φωτογραφίες και μετά πάλι με το δάχτυλο αυτό, πώς λέγεται, το απόδειγμα. Αποτυπώματα. Αποτυπώματα, ναι. Ο Τζαβέτ απευθύνθηκε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής. Στο τμήμα Λοδαπών Αθηνών, στη Διεύθυνση Λαθρομετανάστευσης, στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, στη ΓΑΔΑ και σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις. Όμως παντού εισέπραξε την άγνοια των αρμοδίων για το συμβάν. Τότε ανησύχαμε πάρα πολύ. Τρέχαμε 3 μέρες συνέχεια. Τρίτη μέρα, την μεσημέρι μου πήρανε τηλέφωνο ένα άνθρωπος. Είχανε αφήσει ελεύθερος. Αμέσως πήγα να μάθω ποιος σας έχει πιάσει, τι σας κάνανε, τι σας ρωτήσανε, πού ήσουνες. Την Κυριακή το βράδυ, μετά από 48 ώρες, 5 από τους απαχθέντες αφέθησαν ελεύθεροι σε σκοτεινά στενά γύρω από την Ομόνοια. Τους είχαν δέσει τα μάτια και τους απείλησαν να μην ανοίξουν τα μάτια τους πριν περάσουν 5 λεπτά. Αυτός ήταν πάρα πολύ φοβισμένο και μου έλεγε να μην μου ρωτήσετε πολλά. Γιατί, λέω γιατί. Λέει μας είχαν πει έτσι, αν θα πείτε κάτι, θα σας κάνουμε, δηλαδή απειλήσανε. Ο Τζαβέτ μέσω δύο Ελλήνων δικηγόρων καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέως Αθηνών. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η ανάκριση που τους έγινε σχετιζόταν με τις έρευνες που ενδιαφέρουν τις αγγλικές υπηρεσίες όσον αφορά τις πρόσφατες βοβιστικές επιθέσεις στο μετρό του Λονδίνου. Τι έχετε σχέση με Λονδίνο και ποιος έχετε εκεί. Ένα από αυτούς ή δύο από αυτούς είχαν κάτι γενείς. Ξάδερφος ή μάνα ή πατέρα ή κάποιος άλλο. Εμένα είπανε έχει κανένα παιδί το άλλη χώρα, όχι για Λονδίνο, κάποια χώρα έχει. Είπα έχω ένα αδερφή Λονδίνο, λέει άστο αδερφή. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Λευτέρης Οικονόμου, διαβεβαιώνει ότι κανένα νέο μέτρο δεν έχει προστεθεί κατά της τρομοκρατίας μετά το χτύπημα του Λονδίνου. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε ποτέ το Ισλάμ με την τρομοκρατία. Βλέπουμε ότι η τρομοκρατία δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε θρησκείες,
ούτε σε εθνικές καταγωγές, έχουμε και θύματα τρομοκρατικού ενεργειών και ισλαμικές χώρες. Η θεσμοθέτηση μέτρων συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, Ιταλός Επίτροπος Φράνκο Φρατίνι, μίλησε αποκλειστικά στο Focus για τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Le mandat d'arrêt a très bien fonctionné pour le terroriste arrêté à Rome à la fin du mois de juillet et exactement aujourd'hui la Cour suprême a débloqué définitivement la procédure.